Ο κύριος Κύρκος από το Ποτάμι, μπορεί να μας δώσει μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Θα μπορούσατε. Άκουσα κάποια σενάρια τα οποία λέγανε με Ανέλ και Ποτάμι πάει 181 έδρες ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι απλώς για να λέμε κάτι όταν δεν έχουμε τα αποτελέσματα και πρέπει κάτι να κουβεντιάσουμε. Εγώ πιστεύω πως ο μόνος που μπορεί να απαντήσει είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το Ποτάμι έτσι κι αλλιώς έχει δηλώσει πως αν όντως αυτό που βλέπουμε και ακούμε τις τελευταίες μέρες από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και στο εσωτερικό πια όπως ήταν και στο εξωτερικό, ότι πάμε για μια διαπραγμάτευση με Δούνου Του, με Ευρωπαίους και με Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να βρούμε να φτάσουμε στη συμφωνία όπως απεκλήθη, πιστεύω πως πραγματικά θα μπορούσε να υπάρχει οποιοδήποτε σενάριο στο τραπέζι. Mm-hmm. Αν λοιπόν αυτά έρθουν από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Και σας, κύριε Κύρκο, για την επόμενη μέρα. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε γιατί η επόμενη μέρα, η πρώτη μέρα, είναι το θέμα της συνεννόησης με τους εταίρους Ευρωπαίους για το θέμα του να κλείσει. Εάν σας πει, ωραία, θα πάμε. Αυτό λοιπόν είναι. Σε αυτό το σημείο φυσικά. Φυσικά υπάρχουν και πολλά πράγματα που είναι ανοιχτά. Και με τέτοια κατεύθυνση, η οποία θα είναι η αποδοχή πια, γιατί αυτό που λέγαμε ότι η Ευρώπη θα πάρει ένα μήνυμα και θα δοθούν απαντήσεις. Θα δοθούν απαντήσεις. Αλλά αυτές οι απαντήσεις που θα δοθούν, πιστεύω εγώ, ή τουλάχιστον πιστεύω αυτά που ακούω από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα είναι οι απαντήσεις ευρωπαϊκής πορείας, η οποία διασφαλίζεται από τη σχέση με τους εταίρους. Αν λοιπόν αυτή είναι η απάντηση που θα δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, όντως εκεί βέβαια υπάρχει ένα τεράστιο πεδίο που θα μπορούσαμε να δούμε και συνεργασίες.